Γι' αυτό εγώ χαίρομαι πάντα όταν έχουμε μαζί μας εδώ στο Λίμπερ 107,4 το Γιάννη Αναστασίου Coach. Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα από το Αγρίνιο. Εκεί όπου ετοιμάζεστε νομίζω για back-to-back παιχνίδια με τις ομάδες της πόλης. Με τον ΠΑΟ και τον Άρη. Ακριβώς. Είχαμε χθες ένα ευρωπαϊκό βράδυ για την Ελλάδα, το οποίο το περιμέναμε κρίσιμο, μεγάλο, με τεράστιο ενδιαφέρον για το πώς θα πορευτούμε. Και με τα λύπης μας και για σας νομίζω ισχύει αυτό και για όλους μας, μόλις μια ομάδα συνεχίζει στην Ευρώπη, και δεν θα το πάω τόσο πολύ στον Άρη, θα το πάω σε ένα γενικότερο πλαίσιο πρώτα. Γιατί είστε και ένας από τους προπονητές που πρεσβεύεται τη σχολή του σύγχρονου ποδοσφαίρου. Πού πάμε ως ελληνικό ποδόσφαιρο, αλήθεια? Αυτό είναι μια πολύ καλή ερώτηση, αλλά δυστυχώς σχεδόν κάθε χρόνο κάνουμε την ίδια κουβέντα. Έχουμε κάποιες εκκλάμψεις, θα έλεγα, στην Ευρώπη, αλλά δεν έχουμε διάρκεια και δεν έχουμε σίγουρα άνοδο σαν ποδόσφαιρο. Ενώ φαίνεται τώρα, για παράδειγμα, η εθνική ομάδα έκανε το 4 στα 4 στο Nations League και τουλάχιστον φάνηκε ότι κάτι θα αλλάζει. Πηγαίνοντας τώρα στα παιχνίδια των ομάδων, στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, φάνηκε ότι ήταν δύσκολο. Είναι εξ αρχής δύσκολο, ειδικά αυτή την περίοδο, γιατί οι ομάδες δεν είναι έτοιμες. Και σίγουρα χρειάζεται και λίγο τύχη. Νομίζω ότι σε γενικές γραμμές και ο Παναθηναϊκός και ο Άρης πληρώσαν στην ουσία το αποτέλεσμα του πρώτου παιχνιδιού και όχι τόσο το χθεσινό. Αλλά νομίζω ότι και αντί να δούμε και τον ΠΑΟΚ, και ο ΠΑΟΚ στο πρώτο παιχνίδι που αποκλείστηκε ουσιαστικά που είχα 2-0, έκανε τη ρεβάνσα αρκετά δύσκολη. Βλέπουμε ότι οι ελληνικές ομάδες σίγουρα δεν είναι έτοιμες για αυτή την περίοδο. Και το κυριότερο είναι ότι δεν φαίνεται αυτό να αλλάζει κάτι για τα τελευταία χρόνια, γιατί και ο Ολυμπιακός που προκρίθηκε, θα έλεγα, προκρίθηκε με πολύ κόπο απέναντι σε μια ομάδα που έπαιζε με 10 παίχτες και είχε μια πρόκριση στα πέναλτι. Πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα γενικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο για να μπορέσουμε δηλαδή να έχουμε και εξέλιξη, αλλά και το κυριότερο να έχουμε μια σταθερή πορεία, γιατί είναι κρίμα να βγαίνουν τέσσερις ομάδες. Θεωρητικά οι τέσσερις πιο δυνατές μαζί με την ΑΕΚ, ας πούμε, οι πέντε πιο δυνατές ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος, και να μην μπορούμε να προχωρήσουμε στην Ευρώπη, τουλάχιστον οι τρεις. Και δεν είναι νομίζω μόνο το πόσες ομάδες βγάζουμε στην Ευρώπη, coach, είναι και η ποιότητα του ποδοσφαίρου που παίζεται πλέον στην Ελλάδα. Η οποία έχει υποβαθμιστεί και έχει πέσει τόσο πολύ που δεν μας βοηθάει όταν βγαίνουμε έξω από τα σύνορά μας. Σίγουρα, γιατί από τη στιγμή που οι ομάδες εδώ στην Ελλάδα. Ειδικά οι μεγάλες δεν ζορίζονται ιδιαίτερα, δεν υπάρχει μεγάλη πίεση και στα παιχνίδια, σε πολλά παιχνίδια κερδίζουν τα παιχνίδια, έλεγα, με τη φανέλα. Τότε αυτό κάνει ακόμη πιο δύσκολη την εξέλιξη και θα έλεγα τον ανταγωνισμό, γιατί από τη στιγμή που δεν υπάρχει ανταγωνισμός εντός συνόρων, βλέπουμε ότι αυτό το πράγμα θα το πληρώνουν οι ειδικές ομάδες στην Ευρώπη. Δεδομένου ότι στην Ελλάδα σε πολλά παιχνίδια θα έλεγα ότι οι μεγάλες ομάδες έχουν και την εύνοια πολλές φορές όλων των συνθήκων υπέρ τους, που στην Ευρώπη είναι πιο πολύ στο 50-50, στο 50-50, και εκεί πολλές φορές βλέπουμε δηλαδή μικρές αποφάσεις που εδώ στην Ελλάδα θα τις παίρναμε, στην Ευρώπη δεν τις φυρίζουν οι διαιτητές, και εκεί τουλάχιστον σε μεγάλο βαθμό δούμε ότι κρίνονται πολλές φάσεις, πολλά παιχνίδια προκρίσεις. Σε κάποιες στιγμές που αν ήταν οι συνθήκες διαφορετικές στο ελληνικό πρωτάθλημα θα παίρνουν αυτά τα σφυρίγματα, ενώ στην Ευρώπη δεν τα παίρνουν. Και από τη στιγμή που έχεις μάθει και μαθαίνεις να κερδίζεις έτσι πολλές φορές, είναι πολύ δύσκολο στην Ευρώπη να είσαι ανταγωνιστικός. Θα σας πάω στο Παναθηναϊκό, που ξέρετε πολύ καλά και το περιβάλλον κιόλας. Η απουσία του Παναθηναϊκού από την Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, πιστεύετε ότι έπαιξε ρόλο σε αυτόν τον πρόωρο αποκλεισμό του, ή ήταν λίγο η διαιτησία, λίγο η διαφορά ποιότητας με τη Σλάβια, ή ο βαθμός ετοιμότητας? Νομίζω ότι έχει να κάνει λίγο με τον βαθμό ετοιμότητας. Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός έκανε, τουλάχιστον για τα πρώτα 60-65 λεπτά, για μένα ήταν καταπληκτικός. Εγκλώβησε τον αντίπαλο. Δημιούργησε αρκετές ευκαιρίες, ειδικά για αυτή την περίοδο. Σημείωσε ένα γκολ, θα μπορούσε να έχει σημειώσει και ένα δεύτερο.
Και απλά στο τέλος μετά νομίζω λίγο η έλλειψη επιλογών, κάπου το άμεσο ποδόσφαιρο που προσπάθησε να παίξει μετά στο τέλος και το γεγονός ότι δεν υπήρχαν πολλές λύσεις από τον πάγκο έκανε την κατάσταση πιο δύσκολη. Αλλά νομίζω ότι κρατώντας τα 60, πρώτα 60-65 λεπτά, σαν ποδόσφαιρο έπαιξε αρκετά καλά, έβγαλε ένταση, pressing, έκανε συνδυασμούς. Θα έλεγα, έψαχνε πολλές φορές να βρει τον τρίτο παίχτη με κινήσεις στον χώρο. Mm-hmm. Δημιούργησε αυτές τις προϋποθέσεις. Δεν τέλειωσε τις φάσεις όπως έπρεπε, αλλά εντάξει, το ποδόσφαιρο μερικές φορές χρειάζεται και τύχη. Αλλά σίγουρα νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός πλήρωσε πιο πολύ το κακό διάστημα που είχε, ας πούμε, μετά την αποβολή του Παλάσιου, από το 40 μέχρι το 60 στο πρώτο μάτς. Και ουσιαστικά αυτό του στέρισε, θα έλεγα, τη δυνατότητα να προκριθεί στον επόμενο γύρο. Γιατί η Σλάβη είναι μια ομάδα η οποία τα τελευταία τρία χρόνια έχει το ίδιο γκρουπ παιχτών με ελάχιστες προσαφαιρέσεις, τον ίδιο προπονητή, και είναι μια ομάδα που έχει επενδύσει αρκετά τα τελευταία χρόνια στο ρόστερ, οπότε τουλάχιστον χθες στο γήπεδο δεν φάνηκε αυτή η διαφορά και νομίζω ότι ήταν ο Παναθηναϊκός πάρα πολύ ανταγωνιστικός και τουλάχιστον θα μπορούσε να δικαιώσει το κάτι παραπάνω. Αλλά μερικές φορές στο ποδόσφαιρο θέλει και τύχη και χθες δεν ήταν, θα έλεγα, με το μέρος του Παναθηναϊκού. Επειδή αναφέρατε το πρώτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη Σλάβια, θα σας πάω στο πρώτο παιχνίδι του Άρη με τη Μακάμπη. Θεωρείτε ότι γενικά η εικόνα του Άρη σε εκείνο το πρώτο μάτς σίγουρα έπαιξε ρόλο στην πρόκριση? Ίσως λίγο παραπάνω εκείνη η απόφαση του Μπούργκος στο δεύτερο ημίχρονο να ρισκάρει, να πάει σε ένα βιαστικό ρίσκο και να ανεβάζει τόσο πολύ τις γραμμές του, ενώ η ομάδα του δεν έχει καλό balance αμυντικά, ανασταλτικά, και να δώσει πολλούς χώρους στη Μακάμπη? Γιατί κάπως έτσι ήρθε και το δεύτερο γκολ της Μακάμπη, που μπορεί εν τέλει να αποδείξει καθοριστικό. Εντάξει, όταν έχεις μια καινούργια ομάδα, γιατί είναι μια καινούργια ομάδα με πάρα πολλούς νέους παίχτες, ουσιαστικά ο Κουέστ, ο Μπράμπετς και ο Φαμπιάνο είναι τρεις, και ο Μαντσίνη, ουσιαστικά οι παίχτες που θεωρητικά... Θα βάλουμε κάτι, συγγνώμη, έχουμε και τον Πάλμα. Αλλά στην ουσία έχει πολλούς ξένους. Και ο Τούρμπε, ο Πάλμα και ο Κουρέ, ναι. Ναι. Που έχει πολλούς ξένους, έχει μια καινούργια ομάδα και νομίζω ότι θέλει λίγο χρόνο αυτό για να δέσει μια ομάδα και να βρει τα πατήματά της. Και όταν ειδικά παίρνεις ένα ρίσκο να ανέβεις ψηλά και να βάζεις γραμμές ψηλά και να παίξεις ψηλά στο γήπεδο, τότε μερικές φορές ίσως... Όχι, ίσως υπάρχουν και συνέπειες. Αυτό απέναντι σε μια ομάδα ποιοτική όπως είναι η Μακάμπη, και ειδικά με ένα παίκτη μπροστά όπως έχει το Ζάχαβη, ο οποίος είναι ένας παίκτης που έδειξε και πριν δύο χρόνια τον Ολυμπιακό σαν αντίπαλος, ότι είναι ένας παίκτης που όταν του δώσει την ευκαιρία θα σε τιμωρήσει. Και ουσιαστικά θα έλεγα σε αυτά τα παιχνίδια τα λάθη τιμωρούν. Και νομίζω ότι ο Άρης σε μεγάλο βαθμό πιστεύω ότι αδίκησε τον εαυτό του, θα μπορούσε να κάνει την υπέρβαση σε αυτό το παιχνίδι, γιατί θεωρητικά. Ναι, μεν η Μακάμπη ήταν πιο δεμένη σαν ομάδα, αλλά πιστεύω ότι και ο Άρης έφτασε κοντά, ήταν πολύ κοντά και ίσως οι λεπτομέρειες δεν ήταν υπέρ του. Γιατί αν έκανε και το 2-1 στο μάτι στο τέλος που έρχεται την ευκαιρία ο Ιτούρμπε, αν θυμάμαι καλά, θα μπορούσε να γίνει και να ήταν εντελώς διαφορετική ρεβάνση χθες. Επειδή τη θέση την ξέρετε και γίνεται και αρκετή κουβέντα για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, και αναφέρομαι στον Άντρε Γκρέι. Φαίνεται ανέτοιμος, αλλά φαίνεται ότι μπορεί επιτέλους ο Άρης να έχει βρει έναν επιθετικό, κλασικό, καλό επιθετικό μετά από χρόνια. Ναι, φαίνεται ότι την κατέχει τη θέση στον box, τουλάχιστον μέσα στη μεγάλη περιοχή. Οι τοποθετήσεις του είναι αυτές που πρέπει. Φαίνεται σίγουρα από την άλλη ότι δεν είναι έτοιμος, θέλει αγωνιστικό ρυθμό, θέλει χρόνο. Αλλά τουλάχιστον αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι ο Άρης στην κορυφή της επίθεσης έχει βρει ένα πρόσωπο, έναν ποδοσφαιριστή που μπορεί να γεμίσει, να καλύψει τη θέση και στην ουσία να κοιτάξει να δει πώς θα μπορείς να τον τροφοδοτείς για να τελειώνει τη φάση καλύτερα. Γιατί μια φύση επιθετική ομάδα όπως ο Άρης χρειάζεται ένα καλό επιθετικό μπροστά, και τουλάχιστον φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι τον βρήκε στο πρόσωπο του Γκρέι. Είναι μεγάλο μείον ή μικρό μείον για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή το γεγονός ότι δεν πιέζει πολύ στην πρώτη γραμμή άμυνας, ή το ότι γυρίζει μέχρι το μεσαίο τρίτο το πολύ? Γιατί το σύγχρονο ποδόσφαιρο, το οποίο είναι κάτι που λέτε και εσείς οι προπονητές, όλοι μαρκάρουν και όλοι επιτίθονται. Αυτό είναι πάντα ένα θέμα, θα έλεγα, πολλές φορές για τους προπονητές.
Από την άλλη, όταν όμως έχεις ένα παίκτη ο οποίος θετικά μπορεί να σου κάνει διαφορά και ένας παίκτης που στην επίθεση μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στον αντίπαλο, γιατί πολλές φορές και τίποτα να μην κάνει αν απασχολεί δύο και τρεις αντιπάλους, τότε δεν χρειάζεται να κάνει και πολλά πράγματα. Γιατί εντάξει, κάπου μερικές φορές και εμείς οι προπονητές ξεφεύγουν να παίξουν από το σεντερφόρ ή από το δεκάρι ή από τα εξτρέμ να γυρίζουν να μαρκάρουν στην περιοχή μέσα, η δικιά μας, που ουσιαστικά θα κάνεις άμυνα. Αλλά αυτό νομίζω είναι και στην ουσία σκοτώνει στους επιθετικούς, γιατί οι επιθετικοί από τη φύση τους είναι παίκτες που θέλουν να κάνουν επίθεση. Και αν είναι παίκτες με ποιότητα και ικανότητα, τότε πολλές φορές όταν μένουν ψηλά επάνω και ο αντίπαλος σίγουρα θα έχει έναν παίκτη θεωρητικά, έναν παίκτη ή δύο πίσω στην άμυνα για να έχει ισορροπία. Και στην ουσία θα υπάρχει μια υπεραριθμία στην άμυνα, ότι για τον Άρη, μιλάμε τώρα για το συγκεκριμένο παίκτη, υπεραριθμία του Άρη, γιατί αν μένει ο Γκρέι πάνω, σίγουρα θα μένουν δύο ή τρεις παίκτες πίσω, οπότε σίγουρα θα έχει μια υπεραριθμία ο Άρης στο αμυντικό μισό και εκεί θα μπορέσει δηλαδή με την οργάνωση που θα έχει να αντιμετωπίσει καλύτερα τις επιθέσεις των αντιπάλων. Σε 10 μέρες ξεκινάει ένα πρωτάθλημα το οποίο θα βρει τις ομάδες Θεσσαλονίκης αντιμέτωπες με τη δική σας, τον Πανετολικό. Τι να περιμένουμε από τον Πανετολικό τη φετινή σεζόν? Εμείς θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε αυτό που χτίσαμε πέρυσι, που ξεκίνησαμε πέρυσι, να είμαστε μια ομάδα που όταν έχουμε την μπάλα προσπαθούμε να παίξουμε ποδόσφαιρο και όταν χάνουμε την μπάλα προσπαθούμε να είμαστε ένας δύσκολος αντίπαλος για τον εκάστοτε αντίπαλο που θα έχουμε, για να μπορέσει να μας διασπάσει. Σε εμάς θα παίξει μεγάλο ρόλο, θεωρώ ότι έχουμε ένα κορμό από πέρυσι, είναι αρκετοί παίκτες που βρίσκονται στην ομάδα από πέρυσι, το οποίο με κάποιες προσθήκες φέτος κοιτάμε να γίνουμε καλύτεροι. Και το γεγονός ότι υπάρχει μια θέληση για να κάνουμε κάτι καλύτερο φέτος. Αλλά όλα αυτά είναι αφανώς στο γήπεδο, αυτό που λέω στους ποδοσφαιριστές, αφανώς στο γήπεδο κατά πόσο θα περιορίσουμε εμείς σε μεγάλο βαθμό τα ατομικά μας λάθη, γιατί αυτά ουσιαστικά ήταν πέρσι που μας πέρασαν αρκετούς βαθμούς. Αν βελτιώσουμε αυτά, νομίζω ότι τα πράγματα θα είναι πολύ καλύτερα για μας φέτος. Το κάτι παραπάνω είναι είσοδος στα play-off ίσως ή όχι? Τώρα εντάξει, αυτό είναι κάτι που δεν μπορώ να πω για τη σεζόν. Εμείς, αν δούμε πέρσι τη διάρκεια της σεζόν, στην κανονική διάρκεια της σεζόν, τελειώσαμε στην ένατη θέση. Αν μπορέσουμε να διεκδικήσουμε το κάτι παραπάνω, σημαίνει ότι θα είμαστε πολύ κοντά ίσως για την είσοδο στην εξάδα. Αλλά αυτό είναι κάτι που νομίζω ότι αυτή τη στιγμή για μας προτεραιότητα είναι να είμαστε παιχνίδι με παιχνίδι αυτοί που πρέπει. Είμαστε ανταγωνιστικοί και στο τέλος της σεζόν θα κάνουμε ταμείο. Είναι κάπως άβολο, ήταν κάπως άβολο βασικά για εσάς την περσινή σεζόν η διαδικασία των play-out? Γιατί έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η δομή του πρωταθλήματος, η σκαλέτα να το πω έτσι, τα τελευταία χρόνια, από ένα σημείο και μετά το Μάρτιο πάμε σε ένα πρωτάθλημα δύο ταχυτήτων με μια διαδικασία των play-off που έχει το ενδιαφέρον της, αλλά στα play-out ρωτάει και πολλοί κόσμος τι κυνηγούν οι ομάδες τελικά. Ναι, ήταν μια διαδικασία, θα έλεγα, ειδικά για τις ομάδες που δεν είχαν κάποιο στόχο, αρκετά δύσκολη, γιατί σίγουρα θες να κερδίζεις, αλλά υπάρχει μια χαλαρότητα, είναι δεδομένο αυτό. Εγώ τουλάχιστον το βίωσα πέρυσι με την ομάδα με τα παιδιά και βλέποντας και τις άλλες ομάδες. Και είναι αρκετά δύσκολο, δεν υπάρχει ένα κίνητρο. Είναι πολύ δύσκολο για τους ποδοσφαιριστές, για όλους, για να μπορέσει να είναι η ομάδα ανταγωνιστική. Θεωρώ ότι πρέπει να βρεθεί μια φόρμουλα σε αυτό το κομμάτι, για να μπορεί να κρατάει το ενδιαφέρον από τη στιγμή που υπάρχουν παιχνίδια, να κρατάει το ενδιαφέρον αρκετά υψηλό σε όλες τις ομάδες και το ενδιαφέρον το φυλάθρον στην ουσία. Γιατί εντάξει, να τα πάνε σημαίνει μετά, γιατί είναι ομάδες που μπορεί να κάνουν μια καλή σεζόν και να τερματίσανε την 7η στην 8η θέση και μετά μέσα στο play-out από τη στιγμή που δεν έχουν κάποιο στόχο, στην ουσία να χαλάνε την εικόνα τους, γιατί δεν υπάρχει πλέον το κίνητρο. Είστε πάντως από τους λίγους Έλληνες προπονητές, γιατί τώρα κοιτάω και τις ομάδες που θα ξεκινήσουν τη νέα σεζόν στο πρωτάθλημα. Παραμένει λίγο εδώ προς εξαφάνιση ο Έλληνας προπονητής. Υπάρχουν κάποιοι που αντέχουν, γιατί κι εσείς νομίζω υπό άλλες συνθήκες και με άλλες ποδοσφαιρικές νοοτροπίες μπορεί να μην συνεχίσει στον Πανετολικό, αλλά βρήκατε ένα περιβάλλον στο οποίο περιβάλλεστε κι εσείς με εμπιστοσύνη και δεν είναι πολύ συχνό φαινόμενο ένας Έλληνας προπονητής να περιβάλλεται με εμπιστοσύνη και να αντέχει στους ηλεκτρικούς πάγκους, να το πω έτσι, των ελληνικών ομάδων.
Ναι, σίγουρα. Εδώ τουλάχιστον το περιβάλλον και οι συνθήκες είναι, θα έλεγα, αρκετά καλές για να δουλέψεις. Για μένα με ευχαριστεί τουλάχιστον το εργασιακό περιβάλλον. Η καθημερινότητά μου είναι ευχάριστη, δεδομένου ότι υπάρχουν καλές εγκαταστάσεις και συνθήκες να δουλέψεις. Από εκεί πέρα, σίγουρα, ο Έλληνας ο προπονητής είναι πάντα, δυστυχώς, περνάει πάντα στη δεύτερη μοίρα, και, γιατί δεν έχουμε ταυτότητα σαν ποδόσφαιρο. Αυτό είναι και μια απόρρεια τη κουβέντα που κάναμε στην αρχή για τις ελληνικές ομάδες και για την εθνική ομάδα. Και όσο έχεις μια ταυτότητα που θα είσαι χωρίς να θέλω να μειώσω κάποιον, να είσαι Πορτογάλος, Ισπανός ή οποιαδήποτε άλλη εθνικότητα, θα βρεις πολύ πιο εύκολα δουλειά, γιατί και μόνο η ταυτότητά σου ανοίγει πάρα πολλές πόρτες. Ενώ στην Ελλάδα η ταυτότητα του Έλληνα προπονητή κλείνει πολλές πόρτες. Είναι αυτό που είχα πει σε ένα συνάδελφό σας κάποτε, ότι αν το επίθετό σου είχε κατάληξη ΙΤΣ ή ΙΝΙΟ, τότε μπορεί τα πράγματα να ήταν διαφορετικά. Γιατί ο ξένος πουλάει περισσότερο, όπως και να το κάνουμε, δυστυχώς. Ακριβώς, και νομίζω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει σαν χώρα να το αλλάξουμε αυτό το πράγμα. Θα πρέπει να ποντάρουμε και να επενδύσουμε περισσότερο στον Έλληνα προπονητή, στον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Γιατί θεωρώ ότι υπάρχει ταλέντο στην Ελλάδα, υπάρχουν παιδιά με ταλέντο, Έλληνες ποδοσφαιριστές, υπάρχουν και Έλληνες προπονητές που σίγουρα τα τελευταία χρόνια του ποδόσφαιρου με την εξέλιξη που παρουσιάζει έχουν βελτιώσει τις ικανότητές τους και τις τεχνικές τους γνώσεις. Οπότε θεωρώ ότι και μέσα χώρα θα πρέπει κάποια στιγμή να υποστηρίξουμε και να προβάλλουμε τον Έλληνα ποδοσφαιριστή ή προπονητή, γιατί πολλές φορές φέρνουμε κάποιο ξένο, τον οποίο το καλοκαίρι, την περίοδο του καλοκαιριού τον εκθιάζουμε, τον παρουσιάζουμε σαν τον μάγο, και μετά από 3 μήνες τα πράγματα, όταν πηγαίνουν καλά, τον απαξιώνουμε τέλος, που είναι και αυτό άσχημο, δεν είναι ωραίο αυτό που συμβαίνει. Και νομίζω ότι κάπου και εμείς θα πρέπει να πιστέψουμε περισσότερο στον Έλληνα προπονητή, περισσότερο στον Έλληνα ποδοσφαιριστή, και να κοιτάξουμε κάθε ομάδα να μπορέσει να επενδύσει σε αυτό το κομμάτι, γιατί είμαστε ελληνική ομάδα, συμμετέχουμε στο ελληνικό πρωτάθλημα, είναι ποδόσφαιρο ελληνικό, έχουμε αυτή την ταυτότητα και πρέπει αυτή την ταυτότητα να την εξελίξουμε, και αυτό θα συμβεί μόνο να δώσουμε τη δυνατότητα σε νέους αξιόλογους προπονητές και σε Έλληνες ποδοσφαιριστές. Έτσι είναι, έτσι είναι. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε πολύ που μας δώσετε τα ποδοσφαιρικά σας φώτα στη σημερινή εκπομπή. Καλή επιτυχία, να ευχηθούμε στο πρωτάθλημα, να συνεχίσετε να παίζετε το ωραίο ποδόσφαιρο που παίζετε. Μόνο σε δεύτερη αγωνιστική με τον Άρη με το κάνετε. Και νομίζω ότι θα είμαστε καλά γενικά, εντάξει. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.